Γεια σας φίλοι και φίλες. Σάββατο σήμερα, παραμονή του Πολυτεχνείου, παραμονή των εκδηλώσεων, της ψευτιάς και της προδοσίας της ιστορίας. Ποικίλα τα απόψινα θέματα και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί πάρα πολλοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα μου είπαν ότι εχθές ήμουνα πάρα πολύ θυμωμένος. Είναι η αλήθεια ότι ήταν μια εκπομπή ζόρικα, θα έλεγα. Ήταν ένας μονόλογος που με είχε πνίξει το δίκιο. Ήταν μια παρουσία για κάποια πράγματα και μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων όπου δεν αντέχουν άλλο να μένω στην άκρη, δεν αντέχω άλλο να μιλάω τα πράγματα με τις σωστές λέξεις που τα αντιπροσωπεύουν. Δεκάδες παιδιά λοιπόν θα ξεκινήσουν αύριο, δεκάδες κύριοι οι οποίοι θέλουν να λένε ότι είναι αντιστασιακοί, για να τιμήσουν από αύριο βέβαια την Κυριακή το Πολυτεχνείο. Και να ρωτιέμαι πόσοι σε αυτόν τον τόπο θέλουν να λερώνουν την ιστορία, πόσοι σε αυτόν τον τόπο δεν θέλουν να μάθουν την αλήθεια, πόσοι σε αυτόν τον τόπο θα παίρνουν τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα να τα καταθέτουν στην κεφάλα τους Βορώνου και πόσοι σε αυτόν τον τόπο θα ψάχνουν ακόμη να βρουν εκείνο το κορίτσι που ήταν σε φύρμα καλλιτικών την Λουλιάνα για να τη βάζουν ως νεκρή του Πολυτεχνείου. Και πόσο καιρό ακόμη θα γυροφέρνει ανάμεσά μας ο μύθος των ομοαδικών τάφων όπου είχε προκληθεί ο πολλής μετέπειτα δήμαρχος και βουλευτής της Αθήνας Μπέης για να μας πει πού επιτέλους υπήρχαν αυτά τα θύματα, αυτή η νεκρή του Πολυτεχνείου. Και πόσον καιρό δεν θα δίνουν απάντηση, φίλοι και φίλες, στο αίτημα του Γεωργίου Μαγκάκη να πάνε οι έχοντες νεκρούς συγγενείς στο Πολυτεχνείο να πάνε να δώσουν χαρτιά για να τους χορηγηθούν συντάξεις. Και πόσο καιρό πάνω απ' όλα, θα τα πω και την Κυριακή το βράδυ σε μια εκπομπή 9 με 11 εδώ, όπου έχω καλεσμένο τον κύριο Σπύρο Ζουρνατζή, τότε υφυπουργό τύπου και μετέπειτα ευρωβουλευτή, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι τα γεγονότα στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη που ήταν υφυπουργός, αλλά και μέχρι πότε θα σβήνουν το ημερολόγιο του τότε πρίτανη του Πολυτεχνείου, Κονοφάγου, ο οποίος έλεγε ότι το κίνημα στο Πολυτεχνείο ήταν ξενοκίνητο και οι φοιτητές αφελιθήματα. Αλλά ο κύριος Σπύρος Ζουρνατζής για την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 ετοιμάζει κάποιες αποκαλύψεις όπου οι κύριοι του Πολυτεχνείου θα ντραπούν. Αλλά θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολλοί άνθρωποι που ήσαν στο Πολυτεχνείο, αγνοί, ιδεολόγοι, σήμερα έχουν αποκηρύξει όχι το Πολυτεχνείο, όχι την ιδέα της ελευθεριάς, όχι την ιδέα της δημοκρατίας, με όποιους όρους και με όποιες συνθέσεις μπορεί να δεχτεί κανείς αυτή τη λεβεδιά και αυτή τη δημοκρατία, αλλά έχουν αποκηρύξει ότι πάρα πολλοί που ήσαν μέσα στο Πολυτεχνείο εξαργύρωσαν εκείνες τις ώρες κάποια χαστούκια, κάποια καπνογόνα, τα εξαργύρωσαν αργότερα με υπουργηλίκια και με άλλες θέσεις. Και μόνο παλικαρίσα και τίμια, εγώ θα το λέω πάντα, θα το καταθέτω πάντα, μόνο κάποιοι γνήσιοι κομμουνιστές
Οι νήσοι κομμουνιστές έμειναν στην άκρη. Είναι πάντοτε εκείνοι οι ιδεολόγοι, όπως ιδεολόγους είχε και η παράταξη, η μεγάλη παράταξη των πατριωτών, η πατριωτική δεξιά, όχι η δεξιά των σαπιοκυλιών, όχι οι στομαχόφρονες, αλλά εκείνοι οι τίμιοι, οι έντιμοι πατριώτες που αγωνίστηκαν πάντοτε για την Ελλάδα, και εκείνοι είχε γνήσιους, αλλά εγώ αναφέρομαι πάντα στους κομμουνιστές για να δείχνω καθαρά και ξάστερα ότι ποτέ μου δεν υπήρξα υποκειμενικός και ποτέ μου δεν είχα στα μάτια μου ισπανική τσίμπλα για να μπορώ να βλέπω την αλήθεια. Ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν υπέγραφαν όταν τους έλεγαν ότι το πρωί θα στηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα και πήγαιναν έναντι μιας υπογραφής αρνητικής να σταθούν μπροστά στα πολυβόλα του ανταρτοπόλεμου, του εμφυλίου. Πέστε το όπως θέλετε, η ιστορία κρίνει σιγά σιγά τα γεγονότα, κρίνει ποιοι μας βάλανε, πώς μας βάλανε, γιατί μας βάλανε να φαγωθούμε, γιατί η Ελλάδα πολεμούσε την άλλη Ελλάδα στα βουνά. Όσο και να φαίνεται περίεργο και παράξενο, έτσι είχαμε μπλακεί, έτσι μας θέλανε οι Άγγλοι και οι σύμμαχοι, να σκοτωθούμε, να έχουμε περισσότερους νεκρούς από ό,τι είχαμε σε όλους μας πολέμους και περισσότερες καταστροφές από όσες αντικρίσαμε μετά από το 1821. Λοιπόν, εκείνοι έλεγαν όχι, όπως το είπαν το όχι και στο Πολυτεχνείο. Και θα θυμάμαι πάντα πολλούς σεμνούς φίλους που τους είχα και τους έχω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά θα θυμάμαι πάντα τον αξέχαστο φίλο μου, το φευγάτο από τούτο το μάταιο κόσμο, το Γιάννη το Χριστολιάκο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεγδάρθηκε στην εξορία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεγδάρθηκε στις φυλακές. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεγδάρθηκε στις ασφάλειες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεγδάρθηκε με τους διωγμούς. Αυτός ο άνθρωπος μου μιλούσε για το Πολυτεχνείο και μου έλεγε ότι εμείς που το ζήσαμε, εμείς που το αντικρίσαμε φάτσα με φάτσα, εμείς που πολεμήσαμε για να έρθει κάποια αλλαγή, για να έρθει αλλαγή, μείναμε πίσω, γιατί πάντα σκεφτόμαστε ότι ποτέ δεν πρέπει να εξαργυρώνουμε αυτό που κάνουμε για την πατρίδα. Και θα έλεγε κανείς πάλι απόψε, τις ώρες αυτές που ετοιμάζονται κάποια κέντρα να ξανακάψουν την Αθήνα, την ώρα αυτές που δυστυχώς τις ώρες αυτές θα έπρεπε το κράτος απέναντι αυτού του ανεκδίγητου πλέον Μαρκάτου, ανεκδίγητος Πρίτανης, ανεκδίγητες καταστάσεις με αυτό το άσυλο, το περίφημο άσυλο, γιατί είναι άλλο το πανεπιστημιακό άσυλο και άλλο η αναρχία. Θα έπρεπε αυτές τις ώρες να βγει ο κύριος Ρωμαίος, να βγει η ηγεσία της αστυνομίας και να τους πει: παιδιά, τι θέλετε, το Πολυτεχνείο, πάρτε το. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού τα δημιουργεί όλα η αστυνομία, αφού από το πρωί ακούμε στους σταθμούς, όλους τους σταθμούς, η αστυνομία, η Μπάτση, η Ρουφιάνη, ή το ένα ή το άλλο, η αστυνομία η οποία δημιουργεί τα γεγονότα, στους Ρουφιάνους που βάζουμε συγκεντρώσεις, αφού, ας μείνει η αστυνομία, όπως πολύ σοφά το έγραψε και ο Σωτήρης ο Ζαφυρακόπουλος στην Ελεύθερη Ώρα, ας μείνει η αστυνομία στην άκρη, ας παραβγάλει τα μάτια τους. Ας το κάψουνε, ας κάψουν το Πολυτεχνείο, ας κάψουν τα διπλανά κτίρια, ας κάψουν τη Βουλή, ας κάψουν τα πάντα. Γιατί να υπάρχει αστυνομία? Δεν τη γουστάρουν την αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι αρεστή. Η αστυνομία είναι Μπάτση, η αστυνομία είναι Ρουφιάνη, η αστυνομία είναι τα πάντα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε. Τι θέλουν τα αστυνομία? Αφού η ΕΦΕ μπορεί να τα φτιάξει όλα αυτά, αφού η ΓΕΣΕ μπορεί να τα φτιάξει, αφού τα εργατικά κέντρα μπορεί να τα φτιάξουν, αφού μιλάνε ακόμα οι εργατοπατέρες, οι βλακώδεις αυτές καταστάσεις, τα σάπια αυτά μυαλά,
Έχουν βγάλει αφίσες και μιλάνε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και όποιος πάει αύριο να δει εκεί ποιοι πάνε στο Πολυτεχνείο, ποιοι είναι το ψωμί και ποια είναι η ελευθερία, θα δει, ας πούμε, και τα Τίμπερλαν, θα δει και τα Σακάκια, τα Σινιέ, θα δει και τους αυτούς προσερχομένους. Και αν ρωτήσεις από αυτούς τώρα, πού είσαστε ρε παιδιά τότε, εγώ τουλάχιστον μια φορά που έβλεπα ένα βίντεο, τους περισσότερους ήξερα από μαρτυρίες, διότι εγώ πρόσκυμαι ο λίγον στην οικογένεια του Γεωργή Παπαδοπούλου, έχω επαφές και ξέρω, ήτανε στους προθαλάμους της επταετίας, είχαν χάσει, το λέω συχνά, τις σπονδυλικές τους στήλες. Τα σάλια τρέχανε. Άλλος να διοριστεί υπουργός, άλλος νομάρχης, άλλος εκείνο, άλλος το άλλο. Και μου έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, και εγώ λέω, παραλαμβάνω, τους λέω πρώην, και όποιος θέλει να αμφισβητήσει τους τίτλους τους, να έρθουν εδώ, ο κύριος Αδαμάντιος Αντρουτσόπλος, για κάποιον σημερινό μεγάλο βουλευτή και πρώην υπουργό, αλλά και βουλευτή σήμερα της Μεσσηνίας, που είχε πάει στο ψάρι, στο χωριό του Αντρουτσόπλου, στο σπίτι του τότε, που ήταν μεγάλος και ήταν νόσο Αντρουτσόπλος, και κάτω τη Μουριά του ζητούσε να τον κάνει νομάρχη, και κάποιος άλλος βουλευτής που είχε αδελφό δήμαρχο στην Αθήνα, του ζητούσε να γίνει άλλο πράγμα, άλλη θέση να πάρει. Τώρα τι να πούμε, να τα λέμε, ας πούμε. Εδώ έφτασε να κάνει τον αντιστασιακό ο Δημητράκης ο Τσάτσος, ο οποίος αλληλογραφούσε με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ο ρουφιάνος της ασφάλειας επίσημα. Επίσημα ο ρουφιάνος της ασφάλειας στη Γερμανία. Ρουφιάνευε τον Μαγκάκη, έγραφε ότι ζούμε νοοτροπία. Τα έχω μάθει απ' έξω, γιατί έχω βγάλει και βιβλίο για τον Δημητράκη τον Τσάτσο, αυτό τον, όπως το λέω, το παχύδερμο της δημοκρατίας. Ζούμε λάσπη, ζούμε νοοτροπία Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, τον επήρε και τον έκανε πρώτο ευρωβουλευτή. Ας κάτσει τώρα η κυρία Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου να τους λούζεται. Γιατί δηλαδή σιγά σιγά στρίβουν όλοι, την εγκαταλείπουν όλοι και την πάνε γραμμή για τη φυλακή. Αυτούς πήρε δίπλα. Ο οποίος Δημητράκης Τσάτσος, ο προδημής Δημητράκης Τσάτσος, μετέπειτα είχε πάει και στον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δημοσιευτήκανε αυτές οι επιστολές, και ρουφιάνευε πάλι τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, και ο Δημητράκης Τσάτσος έγινε τα όσα έγινε και η ζωή καλά κρατάει. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο ας το αφήσουν στη μοίρα του και ας κάψουν ό,τι γουστάρουν. Να σκοτώσουν, να κάψουν, να ψήσουν το ένα στον άλλον, να φάνε, να κάψουν τις σημαίες, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και γιατί όχι. Και αν με ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Μιχαλολιάκος, με την ομάδα του, η οποία είναι ισχυρή ομάδα εθνικοφρόνων, σωστών εθνικοφρόνων πολιτών, να καθίσουν ήσυχα. Ας το κάψουν. Αφού δεν πιστεύουν τίποτα. Αφού νομιμοποιήθηκε με απόφαση του εφετείου της Αθήνας ότι η σημαία μας είναι πανή. Γιατί λοιπόν να ανησυχούμε, και αφού φίλοι και φίλες φτάσαμε στο σημείο, θα σας διαβάσω τώρα από το περιοδικό, από ένα περιοδικό στρατιωτικού ενδιαφέροντος, το Άμυνα, φτάσαμε Έλληνας αξιωματικός να βγάζει διαταγές και να λέει ότι απαγορεύεται στα συντάγματα, στα τάγματα, να υπάρχει η ελληνική σημαία στα γραφεία των αξιωματικών. Δεν λέω λόγια, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ το διαβάσω τώρα. Φτάσαμε λοιπόν, κάποιος κύριος εδώ, σας τα διαβάσω όλα και τα ονόματα, σας τα πω, απαγορεύεται, λέει, εάν δεν είναι πολεμική η σημαία, δεν έχει δοθεί η σημαία, όπως δείτε στα συντάγματα, σε λόγους προεδρικών διαταγμάτων πλέον, κατόπιν βέβαια διαφόρων μαχών, κατόπιν διαφόρων επιτυχιών, τώρα δεν έχουμε ούτε μάχες ούτε επιτυχίες. Απέναντίες τώρα αυτοβυθιζόμεθα. Αυτορυγνόμαστε, αυτοβυθισόμεθα, ένα αεροπλάνο ρίνει ρουκέτα στο άλλο, τα πλοία μας βαράνε το ένα το άλλο και μετά κοροϊδεύαμε, εμείς οι έξυπνοι,
οι πανέξυπνοι, οι οποίοι κρίνουμε τους Τούρκους από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Πανέξυπνοι, γιατί προσήραξε την άλλη φορά στην ΚΟ, η ναυαρχίδα τους, και δεν κοιτάμε τα χάλια μας. Δεν βλέπουμε τα χάλια μας, και τα χάλια αυτά δεν είναι ότι εμείς έχουμε χάλια τα οποία συμβαίνουν. Όχι, έχουν βαθύτερα τα αίτια, διότι έτσι έχουμε φτιάξει την νεολαία, έτσι φτιάχνουμε σιγά σιγά το στρατό, έτσι φτιάχνουμε τα πάντα. Λοιπόν, στο περιοδικό αυτό, Άμυνα και Διπλωματία, ούτε λίγο ούτε πολλιά, ούτε πολύ, λέει, ας γυρίσουμε όμως, εγώ διαβάζω ακριβώς. Δουλειά δεν είχε ο διάβολος και μάζευε τις σημαίες. Βεβαίως το έχει παραφράσει ο συγγραφέας, επαναλαμβάνω, το διαβάζω, και όποιος θέλει, αν ο στρατηγός, ο ενδιαφερόμενος, θέλει να με πάρει, εδώ είναι το τηλέφωνο, να με πάρει τώρα τηλέφωνο, τον βγάλω και στον αέρα. Δουλειά δεν είχε ο διάβολος και μάζευε τις σημαίες. Βέβαια εδώ είναι, δουλειά δεν είχε ο διάβολος και τα παιδιά του, ή ο διάβολος που δεν είχε δουλειά ίσωνε τρίχες. Εδώ μας προέκυψε ο Έλληνα αξιωματικός με τις δάφνες στον καπέλο του να μαζεύει σημαίες. Από τα γραφεία των αξιωματικών, όχι από βραχονισίδες όπως τα Ίμια, γιατί αυτό το εγχείρημα θέλει από υπουργό και απάνω. Κάτι σε υπουργό εξωτερικών, κάτι σε πρωθυπουργό χρειάζεται, που να δεχτεί ένα status quo ante και να διατάξει όχι υποστολή σημαίας, αλλά απλώς να φύγει το απόσπασμα που τη φυλάσσει και να την πάρει μαζί του. Ας γυρίσουμε όμως στο γενικό επιθεωρητή στρατού, ο οποίος βέβαια δεν είναι διάβολος. Απλώς συνταγματάρχης ήταν όταν αποστρατεύτηκε το 1990. Άλλο τώρα. Τώρα είναι αντιστράτηγος, επανελθόν, το 1994. Ο ίδιος γνωρίζει, και δεν το κρύβει από τους φίλους του, ότι δεν είναι από τη στόφα που φτιάχνονται οι στρατηγοί. Ένας καλός bon vivant, να τι είναι ο αντιστράτηγος, αλευρομάγειρος. Αλευρομάγειρος. Ωραίο. Και αλεύρι και μαγειρική. Και μαγειρική και αλεύρι. Τσελεμεντέ, θυμίζει η υπόθεση. Και επειδή ως γνωστόν, όποιος δεν σκέπτεται, συσκέπτεται, και όποιος δεν ξέρει να ζυμώσει, όλη μέρα κοσκινίζει, έτσι κάπως όποιος δεν στρατηγεί, ασκεί τη στρατηγική εξουσία, γυρνάει τις μονάδες και κρίνει τις πράξεις των στρατηγούντων. Ο κύριος λόγος που προκάλεσε τη διαταγή αυτή που υπογράφει πιστής ή πιεστής ο αρχηγός ΓΕΣ Μανούσος Παραγιουδάκης είναι ότι ο κύριος Αλευρομάγειρος βρήκε στις μονάδες σημαίες με το έμβλημα της Βεργίνας, του Βυζαντίου και άλλα ανεπιτρέπτως πατριωτικά, καθώς επίσης κάποιες αφίσες με την Αγία Σοφία με ανάλογα αισθήματα. Με την παράγραφο 2 ε σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 απαγορεύεται στους διοικητές συνταγμάτων, μονάδων και λόγων να έχουν στο γραφείο τους την ελληνική σημαία. Η παράγραφος 2 δέλτα κάνει σαφές ότι η πολεμική σημαία απονέμεται και δεν είναι κάτοχοι όλοι οι σχηματισμοί πολεμικών σημειών. Άρα οι διοικητές συγκροτημάτων και μονάδων δεν πρέπει να φέρουν καμιά σημαία, εκτός μόνον εάν το σύνταγμα ή το τάγμα έχει τύχη απονομής πολεμικής σημαίας. Η διαταγή βρίσκει αντίθετους πολλούς κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς, αλλά και πολλούς ανώτερους, διότι η χρήση διαφόρων τύπου σημειών, καταλάβατε τι είπε ο κύριος Αλευρομάγειρος, Αλευρομάγειρος ή μάγερο Αλευρομάλος. Απαγορεύεται λοιπόν η ελληνική σημαία εάν δεν έχει απονεμηθεί και σφίκες πέρχες, ψηλά τα νοήματα, και απαγορεύεται και η Βεργίνα, και απαγορεύονται τα πάντα, και απαγορεύονται σε αυτόν τον τόπο ό,τι είναι εθνικών, διότι έτσι του κάπνισε, έτσι έβγαλαν τη διαταγή. Υπάρχει εδώ διαταγή, της μουσεύει το περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία, είναι η διαταγή εδώ πέρα. Και είναι λοιπόν, φίλοι και φίλες, να τρελαθούμε. Είναι να τρελαθούμε. Και αναρωτιέται κανείς, εάν σε αυτόν τον τόπο έχει απομείνει λίγο μυαλό, λίγο, λίγα κουκούτσα μυαλού, να καλέσουν αυτούς όλους τους κυρίους και να τους πούν τι λένε, τι γράφουν, τι υπογράφουν. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δηλαδή πλέον από εδώ και πέρα κι εμείς, όταν βγάζουμε κανιά σημαία έξω, καλά δώστε τώρα, κυματίζουν σημαίες
οι ελληνικές πάνω κάτω παντού, πρέπει να παίρνουμε άδεια από ποιον? Από το στρατηγό της περιφερίας μας, από, τον αστυνομικό, από το αστυνομικό τμήμα, από το δήμαρχο της Αθήνας, θα μας τα πούνε. Φίλοι και φίλες, είπα χτες ότι σήμερα θα μιλήσω και για την Ιωνική Τράπεζα. Οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλο μπράβο, εις τον συνάδελφο, στον δημοσιογράφο και καλό φίλο, στον Γλώσσα Θαρούχα, ο οποίος είχε την τόλμη από τον Sky να βγάλει πρώτος στον αέρα. Το γνώριζα το θέμα από ημέρες. Με πρόλαβε. Δεν έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Το πρόλαβε, το βγάλε πρώτος. Του ανήκει πρωτιά και μπράβο του για το leasing της Ιωνικής Τράπεζας. Είχαμε την τύχη και εμείς, την τύχη εντός αγωγικών, να έχουμε κάποια επαφή προσωπική εδώ σε εταιρεία με το leasing. Θελήσαμε μάλλον να έχουμε κάποια προσωπική επαφή με το leasing της Ιωνικής Τράπεζας. Ο κύριος Ρίζος, ο οποίος είναι όχι μόνο ένας διακεκριμένος άνθρωπος στην πολιτική, όχι μόνο ένας διακεκριμένος ποινικολόγος στα δικαστηριά μας, όχι μόνο ένας μεγάλος, ο πρώτος ίσως, εδώ πέρα, μαζί με μένα, ηγέτης μέσα στην τηλεόραση, που βάζει τα στήθη του καθημερινά για να προχωρήσει η τηλεόραση μέσα σε μύριες κινδύνους και σε δεκάδες συμπληγάδες που ανοιγοκλίνουν με διαστημική ταχύτητα, είχε επισκεφθεί τον επικεφαλής του leasing της Ιωνικής, τον κύριο Βουρβόπουλο. Και τον είχε επισκεφθεί μία, τον είχε επισκεφθεί δύο, τον είχε επισκεφθεί τρεις, τον είχε επισκεφθεί τέσσερις, τον είχε επισκεφθεί πέντε. Και φέρτε μας τα χαρτιά αυτά, και φέρτε μας τα χαρτιά τα άλλα, και φέρτε μας το άλλο χαρτί, και φέρτε μας εκείνο, και φέρτε μας το άλλο, και φέρτε μας το άλλο, και φέρτε μας το νούμερο του σόβρακου που φοράτε, και φέρτε μας το χρώμα του κομπινεζόν που φόραγαν συγχωρεμένες οι μανάδες σας, και φέρτε μας εκείνο, και φέρτε μας πως τρώτε το μήλο, και φέρτε μας πως καθαρίζετε το μήλο, και φέρτε μας τι ψωμί τρώτε, αν τρώτε μαύρο, αν τρώτε άσπρο, αν τρώτε ημίλευκο. Και το πηγαίναμε τα πάντα για να είναι αρνητικός ο κ. Βουρβόπουλος. Έλα όμως που κάπου σκάλωσε η δουλειά. Υπήρξαν κάποιες μηνύσεις. Βγήκε στον αέρα όλη η υπόθεση από τον Κώστα Τσαρούχα. Και μπράβο, μπράβο ολόψυχα εις τον πρόεδρο της Ιωνικής, τον σημερινό πρόεδρο της Ιωνικής, τον κύριο Χάρη Σταματόπλο. Επαναλαμβάνω, μπράβο ολόψυχα. Μπράβο ολόψυχα. Να τα λέμε τα καλά, εις τον κύριο Χάρη Σταματόπλο, σημερινό πρόεδρο της Ιωνικής Τράπεζας, όπου χραπ επήρε το κεφάλι του Βουρβόπουλου και τον έστειλε στο σπίτι του. Το τι θα ακολουθήσει στο δικαστήριο θα το δούμε. Είναι καιρός πλέον να ξεκαθαρίσουν οι τράπεζες από κάτι όσοι είναι τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν φτιάξει παρατράπεζες, οι οποίοι είναι τοκογλύφοι, οι οποίοι είναι αλήτες, οι οποίοι παιδεύουν τον κόσμο για να του δώσουν κάποια χρήματα τα οποία στο κάτω-κάτω δεν είναι δικά τους. Και τους βλέπετε να τα ψηρίζουν, να τα φτιάχνουν, να τα κάνουν, να τα διάξουν και οι παρατράπεζες να λειτουργούν και οι τοκογλύφοι από κάτω, από πίσω, από κάτι διευθυντές τραπεζών να υπάρχουν και να έχουν κάνει κάποια υποκαταστήματα τραπεζών και κάποιες τράπεζες γενικότερα, να τις έχουν κάνει φέουδα κάποιοι κύριοι και να νομίζουν ότι τα λεφτά είναι δικά τους. Διότι το να δώσει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας να κάνει κάποιες δωρεές, να κάνει κάποια δάνεια, να κάνει κάτι, τα βγάζει από την τσέπη του. Αυτοί οι κύριοι, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, αυτοί οι οποίοι μαζεύουν τις υπογραφές, αυτοί οι οποίοι για να πάνε να εξαργυρώσεις μια επιταγή ακόμη και 10.000 δραγμών,
περάστε στην κυρία, υπογράφει η κυρία η οποία κάτι και ξύγει τα νύχια της για ό,τι άλλο μπορεί να ξύγει. Περάστε στον κύριο, υπογράφει και ο άλλος ο κύριος. Περάστε και στον άλλο κύριο, υπογράφει και ο άλλος ο κύριος. Α, πηγαίνετε και στον κύριο διευθυντή να υπογράψει, υπογράφει 4 επειδή. Υπηκότητες. Βλέπατε, μου λέγει ο κύριος Ρίζος, ο κύριος Βουρβόπλος. Ύφος ο κύριος Βουρβόπλος. Στο 17 έτρωγε ο κύριος Βουρβόπλος. Μια χαρά λεβέντη ήταν ο κύριος Βουρβόπλος. Και σε εμάς που πήγαμε, όπως σαν εμάς θα ήταν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. Ήταν αυστηρός, τα ήθελε όλα. Και του είπα εγώ του κύριου Ρίζου, αν μας ζητάει αυτά που μας ζητάει και τα είχαμε αυτά τα οποία μας ζητάει, γιατί τα πάμε στην τράπεζα? Και ο Ρίζος, ο οποίος δεν έχει νεύρα, ο Χρήστος ο Ρίζος, φίλοι και φίλες που τον απολαμβάνετε εδώ πέρα, δεν έχει νεύρα, έχει συρματόσκηνα. Μου λέει, έχεις δίκιο. Τον κοίταγα, μου λέει, και τον απολάμβανα πλέον. Το τι ζήταγε, το τι υπηκός ήτανε, το πως δεν έβγαινε στο τηλέφωνο, το πως μας έλεγε αύριο θα σε απαντήσω. Ο κύριος Βουρβόπουλος, ο οποίος κόπηκε σήμερα βέβαια, κόπηκε, αποκεφαλίστηκε, και θα υπάρξουν κάποια δικαστήρια στο βάθος του χρόνου για να δούμε αν ο κύριος Βουρβόπουλος κόπηκε σωστά, κόπηκε άδικα, εάν ο κύριος Βουρβόπουλος αντιδράσει. Εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί. Αν θέλει ο κ. Βουρβόπλος να έρθει εδώ αύριο, μας πει γιατί κόπηκε. Να μας πει για κάποια μήνυση που έκανε κάποια κυρία. Πώς εμπλέκονται κάποιοι άλλοι του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι συμβαίνει γενικά στην Ιωνική. Διότι η ελεύθερη ώρα και ο σταθμός αυτός ανοίγουν το φάκελο η Ιωνική Τράπεζα. Όχι για τον κ. Βουρβόπλο. Για κάποια άλλα καλόπαιδα εκεί μέσα. Καλόπαιδα. Πέρα για πέρα. Έτσι. Γιατί είναι καιρός να γνωριστούμε. Φίλοι και φίλες, είχαμε αυτές τις ημέρες το σκάνδαλο, με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, αυτού του άμυρου παπά. Εκεί με το οικοτροφείο, με το ένα, με το άλλο, αυτού του παπά, τόσων χρόνων. Και όταν βρίσκουνε, εγώ είμαι από εκείνους ο οποίος λέω χτυπάτε. Χτυπάτε αμήλικτα, όταν διαπιστώνεται όμως η παλιανθρωπιά, ο κοινωδισμός, η κλεψά στις τάξεις εκκλησίας. Εδώ δεν είχε διαπιστωθεί τίποτα ακόμη. Εδώ υπάρχει μια σωρία κατηγοριών εναντίον του παπά, οι οποίες δεν αντέχουν. Ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Και κουβεντιάζω στο λόγο της αδρικής μου τιμής. Αλλά βλέπω πως μερικά τσακάλια της δημοσιογραφίας, ειδικά στις τηλεοράσεις, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν περάσει ούτε έξω από τις εκκλησίες ποτέ, κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε το πατερημόν, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει το σταυρό τους καμία φορά, μα καμία φορά, κάποιοι οι οποίοι είναι και άθεοι, κάτι οι οποίοι έχουν τσογλανοποιήσει τις προοδευτικές ιδέες, γιατί μπορεί να έχεις προοδευτικές ιδέες, αλλά να είναι σωστές, να είναι βάσιμες. Και ρίχτηκαν απάνω στην εκκλησία, ρίχτηκαν απάνω στους παπάδες, και κόντρα συνεντεύξεις και κόντρα καλεσμένους, και ακούγαμε ένα σωρό αηδίες, ένα σωρό βλακίες, ένα σωρό παιοκρουσίες. Και καθόντουσαν αυτοί, και όταν υπήρχε κάποιο δύσκολο ερώτημα, σε κάποια δύσκολη απάντηση, με κάποια δύσκολη απάντηση, δείχτε διαφημίσεις. Κάντε εκείνο, κάντε το άλλο. Φίλοι και φίλες, έχουμε αποτρελαθεί. Είμαι καλεσμένος τη Δευτέρα το απόγευμα, με θέλει ο κύριος Τράγκας, ο Γιώργος ο Τράγκας, με θέλει στο κανάλι 5, για θα μιλήσουν για την εκκλησία. Θα πάω. Μην περιμένουν από μένα ότι εγώ θα υπάρξω. Εγώ δεν ιεροκατηγορώ. Εγώ βρίσκω την αλήθεια. Εγώ δεν φτιάχνω ιστορίες, εγώ δεν έχω φαντασιώσεις, εγώ δεν ξεκινάω να πω αυτό που θέλω να πω, είτε για την εκκλησία, αν και η εκκλησία δεν έχει ανάγκη, η εκκλησία δεν είναι οι παπάδες, η εκκλησία δεν είναι το ράσο, η εκκλησία είναι άλλο πράγμα, η εκκλησία είναι ο Χριστός και Αυτός εσταυρωμένος. Ούτε όταν μιλάω για τη δικαιοσύνη έχω διάθεση να κατηγορήσω τη δικαστική πίβενο, απλώς κάνω διαπιστώσεις. Αλλά δεν τις κάνω τις διαπιστώσεις, τις κάνω διαπιστώσεις με καθαρή καρδιά, και τις κάνω τις διαπιστώσεις
ως Γρηγόριος Μιχαλόπουλος, ως δημοσιογράφος, ως άνθρωπος, ως Έλληνας, ως ένας πιστός, ως ένας άνθρωπος του κοινωνικού συνόλου που πονάει, δεν τις κάνω γιατί με έχουνε βάλει να τις κάνω ή δεν τις κάνω για να εξυπηρετήσω κάποιες ιδέες άλλων. Αυτά για να εξηγούμεθα. Πιστεύω πολύ ότι βιαστήκανε. Βιαστήκανε όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου. Βιαστήκανε όλοι τους για την περίπτωση του παπά και του οικοτροφείου και των καταγγελιών. Η επιστολή που είχα υποσχεθεί, φίλοι και φίλες, για τον εισαγγελέα του Αριουπάγου έγινε πραγματικότητα. Πρέπει την Δευτέρα, την Τρίτη, το αργότερο, ο κύριος εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, εξαίρετος δικαστής, άτεγκτος δικαστής, όρθιος δικαστής, έντιμος δικαστής, να την έχει στα χέρια του. Και αυτός πλέον να αποφασίσει, έχοντας την τιμή και την ευθύνη αυτής της επιστολής στα χέρια του και του περιεχομένου το οποίο φέρει η επιστολή. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καλεσμένους. Φοβούνται να έρθουν. Φοβούνται να έρθουν οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει από το ΚΕΦΕ. Και απόψε βέβαια ήθελα να είχα εδώ, μου είχε υποσχεθεί χτες, αλλά γιόρταζε ο γιος του. Σήμερα δεν ξέρω γιατί μου είπε την λέξη «έχε με παρετημένον», τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Γρηγόρη Κωσταρά. Δεν μας ήρθε, δεν πειράζει, η εκπομπή έγινε. Εγώ θα τον περιμένω να βγούμε μαζί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, όποτε θέλει, για να μας πει αυτός την άποψή του από την θεολογική πλευρά για το ΚΕΦΕ. Θα τον περιμένω. Μέσα σε αυτές τις ώρες, μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, έρχεται και μία ανθρώπινη ευχάριστη είδηση. Μου τη μετέφερε πριν από λίγο ο κύριος Γεώργιος Στρατογιαννάκος, πρώην δήμαρχος Πετροπόλεως. Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Γεώργιος Βοδόπλος, ήδη βρίσκεται πέρα από κάθε κίνδυνο, ήδη η πληγή που είχε κλείνει και ήδη θα μπορεί, το έβγαλα το μηχάνημα, να ομιλεί καθαρά και σύντομα πιστεύουν οι γιατροί ότι θα μπορέσει να είναι τελείως καλά από ό,τι έχει δημιουργηθεί στην υγεία του τα τελευταίο καιρό. Το αίτημα, το είπα και σήμερα σε 5 βουλευτάς της Νέας Δημοκρατίας, να φύγει ο Γιώργος Παδόπουλος για το εξωτερικό και να επιστρέψει βέβαια αφού ιαθεί πλήρως, αφού τον δουν ξένες κορυφές, ιατρικές κορυφές, παραμένει. Είναι όλα εξασφαλισμένα και θα πρέπει νομίζω η κυβέρνηση του κ. Σημίτη, η δημοκρατική κυβέρνηση, η προοδευτική κυβέρνηση, η κυβέρνηση των εξυγχρονιστών να μη φοβάται ότι ο Γιώργος Παδόπουλος δεν θα επιστρέψει πίσω. Είχε φίλες ο Γιώργος Παδόπουλος και η οικογένειά του δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ούτε ταξί. Δεν ξέρω τι έκαναν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ανεμίχθησαν στην Επανάσταση. Υπήρξαν ίσως και κάποιοι οι οποίοι, κάποιοι διοικητές τραπεζών, κάποιοι κάποιες άλλες καταστάσεις, να ωφελήθηκαν. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος όμως και η οικογένειά του έφυγαν πιο φτωχοί από ό,τι μπήκαν. Και αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές και το είπα και σε δικά του πρόσωπα. Τόσα χρόνια πρωθυπουργός, τόσα χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας, αντιβασιλεύς. Τι έγιναν όλα αυτά, το μισθό του που έπαιρνε. Η απάντηση ήταν μία. Ζούσε αξιοπρεπώς, δεν δεχόταν τίποτα και ζούσε αυτός και η οικογένειά του από αυτά τα χρήματα χωρίς να απλώσουν ποτέ χέρι. Και βρέθηκα προχτές στο Λαϊκό Νοσοκομείο που είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ήταν εκεί ο αδερφός του, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, και αυτός έγκλειστος
και αυτός με ένα στήθος γεμάτο παράσημα, πολεμώντας κι αυτός. Και φορούσε ένα, το λέω και δεν θέλω να μην παρεξηγήσει, ένα κοστούμι πριν 25 χρόνια φτιαγμένο και παπούτσα φορεμένα πριν από 30 χρόνια. Η οικογένεια του Παπαδόπουλου βγήκε φτωχή από αυτή την ιστορία. Διότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αν δεν συμμετείχε, αν δεν ήταν η κορφή εκείνης της πράξεως, πραξικόπημα, επανάσταση, χούντα, ξεχούντα, θα τα βρει η ιστορία αυτά. Είναι ακόμη φρέσκα τα πράγματα. Η ιστορία με τη σιωπή της οριμάζει τη σκέψη της και κάποιο πρωί θα κρίνει και θα κρίνει αντικειμενικά και σωστά. Η οικογένεια Παπαδόπουλου, επαναλαμβάνω, βγήκε φτωχιά. Διότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, εάν δεν είχε καμία ανάμειξη στην ιστορία της 21ης Απριλίου, θα ήταν στα σίγουρα, θα έφευγε αργηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αριστούχος, αρχηγός τάξεως, παντού πρώτος, σε όλα τα σχολεία πρώτος, πανέξυπνος αξιωματικός, αλλά πλήρωσε με την αξιοπρεπιά του 24 χρόνια φυλακή, χωρίς ποτέ να ενδώσει στις προτάσεις «Βάλε, κύριε Παπαδόπουλε, μια υπογραφή και τελειώνουμε». «Βάλε, κύριε Παπαδόπουλε, μια υπογραφή και τελειώνουμε». Και παραλαμβάνω, όταν μίλαγα σχετικά με το Φλωράκι, το Πακεσάλε εκπομπή, και του είπα «Εσείς τα υπογράφια δεν υπογράφατε», γύρισε ο Χαρίλας Φλωράκης και μου είπε ότι έχεις δίκιο. Καλός ή κακός, στραβές ή μη στραβές, σωστές ή μη σωστές, οι ιδέες πρέπει να υπερασπίζονται. Γι' αυτό και λέω και εγώ για τους κομμουνιστές ότι τους παραδέχουμε που δεν έβλεπαν, τους λέγανε το πρωί θα ανοίξει φυλακή και να φύγετε. Αλλιώς θα ανοίξει η πόρτα της φυλακής και θα οδηγηθείτε στο εκτελεστικό απόσπασμα, υπογράφτε. Και λέγαν όχι. Του Μακαρίτη, του φίλου μου, του αδελφικού μου φίλου, του Γιάννη του Χριστολιάκου, θα είναι αιωνία η μνήμη του, γιατί ήταν λίγος από τους λίγους άντρες που είχαν μείνει στον τόπο, τον δω. Υπέγραψε, κύριε Χριστολιάκο. Υπέγραψε να πας σπίτι σου, να γυρίσεις το μαγαζί σου, να γυρίσεις τη δουλειά σου. Και είπε όχι. Το έλεγε λεβέντικα και απλά. Και όταν τα πράγματα άλλαξαν, όταν ήρθε η λεγόμενη μεταπολίτευση, ο Γιάννης ξαναγύρισε στο μαγαζί του και δεν χτύπησε καμία πόρτα να εξαργυρώσει εκείνο τον αγώνα του. Σαν τον Γιάννη υπήρξαν και άλλοι πάρα πολλοί. Γι' αυτό και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος βγήκε φτωχός από αυτή την υπόθεση, αξίζει νομίζω αυτής της επιείκειας, αν θέλετε, της πολιτείας, να τον αφήσουν να βγει στο εξωτερικό να κοιτάξει την υγεία του. Εκτός κι αν η δημοκρατία, η προοδευτική δημοκρατία, η δημοκρατία των εξυγχρονιστών, έχει φόβους ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως είναι σήμερα, με βεβλημένη την υγεία του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μιλήσει, δεν έχει βγάλει άχνα 24 χρόνια, και πιστεύετε εσείς ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως τον θέλουν οι κατηγοροί του, ο κυπατζής, ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο άνθρωπος της ΣΥΑ, ο άνθρωπος που ήξερε τα πάντα, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα σαμποτάζ, ο άνθρωπος ο οποίος έδιωξε, ας το χρωστάνε τώρα και οι προοδευτικοί, έδιωξε το βασιλιά, ρε παιδιά. Δεν είναι μεγάλη πράξη αυτή για τους προοδευτικούς? Θα έφευγε ο βασιλιάς από τον τόπο αν δεν τον έδιωξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος? Θα τολμούσε κανείς να διώξει το βασιλιά αν δεν τον έδιωξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος? Θα σε ρωτώ. Τολμούσε και κανείς τα κότσα? Αυτό δεν το χρωστάτε τουλάχιστον εσείς που κάνετε τους προοδευτικούς? Σας ρωτώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος σας είπα και πάλι, ο κυπατζής, ο άνθρωπος της ΣΥΑ, ο άνθρωπος εκείνο, ο άνθρωπος των Εβραίων, ο άνθρωπος εκεί, όσα πράγματα μπορούν να τον κάνουν, οτιδήποτε, οποιοδήποτε αμάρτημα σύρεται στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, το έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος απάνω. Δεν θα έχει καρδιά, λέτε. Δεν θα έχει στοιχεία για κάποιους.
Δεν θα έχει στοιχεία Φερρυππίν, δεν θα βγάλει την αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που του λέγανε, που γράφανε, που έγραφε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εις τον άλλον εκεί το Μακαρέζο. Ο Μακαρέζος βέβαια πρόδωσε την υπόθεση. Ο Μακαρέζος πρόδωσε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ο Μακαρέζος πολλαπλώς έχει ωφεληθεί. Δεν νομίζω ότι ο Μακαρέζος είναι φτωχός. Όχι, τακτοποιημένος είναι, ήρεμος είναι. Δύο καλά παιδιά, τακτοποιημένα στους Βαρδινογιάννηδες, με θεσάρες. Εντάξει. Γιατί να ανησυχεί ο κύριος Μακαρέζος. Ενώ η κυρία Δέσποινα Παπαδόπουλου. Πανφτωχή. Παπαδόπουλος, πανφτωχός. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, πανφτωχός. Ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πανφτωχός. Δεν είναι όπως κάποιος διοικητής τραπέζης, ο οποίος ήταν και υπουργός και διοικητής τραπέζης, εθνικής τραπέζης. Βαμμένος παπαδοπουλικός τότε, χουντικός τότε. Ξέρετε τι μου είπε. Μιχαλόπλε μου λέει, βάλε μου τους νέους ανθρώπους που μου στέλνεις ένα φάκελο. Δεν θέλω να βλέπουν στην Κηφισάμενη ότι μου στέλνεις τους νέους ανθρώπους, γιατί εσύ έχεις και όνομα βασιλοχουντικού. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή που ζούμε. Ο υπουργός της Χούντας, ο διοικητής στην Εθνική Τράπεζα, ο με χιλιάδες λίρες αποδειχτής διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, μου είπε εμένα να του στέλνω την εφημερίδα σε φάκελο. Ότι εγώ ήμουν αχουντικός. Εγώ ο οποίος εσύρθηκα στο εξωτερικό, δεν έκανα αντίσταση προς Θεού. Εγώ ο οποίος έχασα τη δουλειά μου, ο οποίος έκανα τον δικοκολλητή για να ζήσω. Που έφερα στην πλάτη μου κάποια πανεπιστημιακά χαρτιά. Ήμουν αχουντικός και ο κύριος αυτός, ο υπουργός της Χούντας, και να πω έλα που λέει και ο λαός στη θέση σου, τι να πω άλλο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, υπήρξε όλα αυτά που τον κατηγορούν, επαναλαμβάνω, CIA, Κιπατζής, Σαμποτέρ, εκείνο, το άλλο, δεν θα έχει κάποια χαρτιά. Δεν έχει τα όσα ζήταγε ο Καραμαλής, το οποίο έπαιρε, ο οποίος ο κ. Καραμαλής έπαιρε και τη σύνταξή του στο εξωτερικό. Είχε δώσει εντολή ο κ. Αδαμάντιος Ανδρουτσόπλος τότε να παίρνει τη σύνταξή του ακέρα, και σωστός ήταν ο συλλογισμός του Αδαμάντιου Ανδρουτσόπλου, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός δεν πρέπει να περνάει άσχημα εις το Παρίσι. Αν και ο Καραμαλής δεν είχε καμία ανάγκη. Τον είχαν φορτώσει όλοι οι εφοπλιστές τότε χρήμα με την ουρά από τον Θοδωρακόπλο τον Μακαρίτη, από το Λάτσι, από τους Βαρδινογιάννηδες, από όλο τον κόσμο, ας πούμε. Για πέστε μου λοιπόν, φίλοι και φίλες, δεν θα έχει κάποια χαρτιά. Δεν μίλησε όμως. Διότι αν μιλήσει, και το ξέρω από πρώτο χέρι, θα γίνει σεισμός στον τόπο τον δω. Θα γίνει σεισμός στον τόπο τον δω, επαναλαμβάνω. Κι όμως, τήρησε μία αξιοπρεπή στάση, υπέφερε, σύρθηκε 24 χρόνια τώρα στις φυλακές, δεν υπέγραψε και δεν υπογράφει με καμία δύναμη. Μην ελπίζουν. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο οποίος ευαγγελιζόταν το σύνθημα «αντισταθείτε στην παρακμή», να ενδιαφερθεί, όχι για να βγει ο Παπαδόπουλος έξω, να ενδιαφερθεί, παρόλο ότι το Σύνταγμα του δένει τα χέρια, μπορεί να ένας πρόεδρος Δημοκρατίας να πει μια καλή κουβέντα στην κυβέρνηση, ότι δεν έχει ανάγκη να φοβηθεί πλέον τον Γιώργο Παπαδόπουλο να πάει για θεραπεία στο εξωτερικό. Εκτός και αν, επαναλαμβάνω, εκτός και αν φοβούνται ακόμη την επιστροφή του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Φίλοι και φίλες, την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 θα είμαστε κοντά σας, και εγώ και ο κύριος Σπύρος Ζωνατζής, για το Πολυτεχνείο. Θέλω να επαναλάβω για όλους εκείνους που είναι κοντά μας στον αγώνα εναντίον των αιρέσεων και εναντίον του ΚΕΦΕ, ότι τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ, 16 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Caravel. Δευτέρα, 8 βράδυ,
16 Δεκεμβρίου, ξενοδοχείο Κάραβελ, θα γίνει η πρώτη συνάντηση όλων όσοι θέλουν να αγωνιστούν, όλων όσοι έχουν προσφέρει, όλων όσων θέλουν να συνεχίσουμε την πάλη και να συνεχίσουμε τον αγώνα σε άλλο επίπεδο, στο πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο της μάχης, εκείνον που χάραξε και προχώρησε με τόση επιτυχία ο μακαριστός Αντώνιος, πατέρας Αντώνιος Αλευιζόπουλος. Θα γίνει ο οικονομικός απολογισμός και θα ληφθούν οι αποφάσεις εάν συνεχίσουμε ή όχι. Και θέλω να επαναλάβω τούτο πριν τελειώσω και σας ευχαριστήσω που αυτές τις δύσκολες ώρες, τις ώρες του βραδινού ύπνου, με παρακολουθείτε. Θέλω να επαναλάβω τούτο. Μην ξεχνάτε ότι Βούλγαροι, Ιουγκοσλάβοι, Αλβανοί και Ρουμάνοι αγιογράφοι κάνουν μια έκθεση Βεραντζέρου 40 στη Σέντερ Εισαγωγική. Είναι από καρδιάς η έκκληση να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι κερδοσκοπικό το θέμα. Έχουν φτιάξει καταπληκτικές εικόνες, έχουν φτιάξει την Αγία Υπομονή, τη μητέρα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, έχουν φτιάξει άλλες εικόνες, την Παναγία, τον Χριστό, με τον ορθόδοξο και βαθύ ορθόδοξο τρόπο που διάθετε πάντα όλη η Ανατολή, και πρέπει αυτούς τους αγιογράφους να τους βοηθήσουμε να μείνουν στην Ελλάδα, να επιζήσουν στην Ελλάδα, γιατί κάθε ορθόδοξος που μένει κοντά μας μένει για την Ελλάδα και μόνο για την Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την αγάπη που δείχνετε σε αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που δέχεται πολέμους, μια προσπάθεια που δέχεται εναντίον της όσα πειρά μπορεί να γεννήσει μια αρρωστημένη φαντασία ή η συκοφαντία. Εμείς πολεμάμε. Πολεμάμε και θα πολεμάμε πάντα. Και θα πολεμάμε για ιδανικά. Δεν είμαστε ούτε ακραίοι, όπως είπαν κάποιοι στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιώτη, ότι ο Μιχαλόπουλος είναι ακραίος, ούτε άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουμε πού βαδίζουμε και πώς βαδίζουμε. Απλώς αντέχουμε ως την ώρα με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια της ψυχής μας να λέμε την αλήθεια και να υπηρετούμε την αλήθεια. Στο όνομα αυτής της αλήθειας και στο όνομα μιας γνήσιας, μαγνήσιας αγάπης που τρέφουμε όλοι απέναντί σας, σας λέω καληνύχτα. Γεια σας.